Στην κατάθεση της τροπολογίας φτάσαμε μετά από μακροχρόνια προσπάθεια του συλλόγου μας και ανταπόκριση, ειλικρινή ανταπόκριση που βρήκαμε από τον Κωστή τον Μουσουρούλη στο να έχει τρέξει αρκετές φορές για το θέμα. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε και την βοήθεια της κυρίας Τσουρή και γνωρίζουμε με ποιο τρόπο έχει και εκείνη συμβάλει στο να φτάσουμε στην κατάθεση, στο να έχουμε κάποιους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος να έχουν συνυπογράψει την τροπολογία που θέλουμε να περάσει, η οποία σήμερα ή θα ενσωματωθεί μέσα στον καινούριο φορολογικό νόμο που θα περάσει από την Επιτροπή. Εάν η Επιτροπή δεν καταφέρει να τον περάσει μέσα ή δεν θελήσει να τον περάσει μέσα, η Επιτροπή εννοούμε του Υπουργείου Οικονομικών, από τις πληροφορίες που έχουμε από το γραφείο του κυρίου Μουσουρούλη, τότε η τροπολογία αυτή θα κατατεθεί σαν τροπολογία και θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής. Ήδη όμως έχουμε 54 υπογραφές από βουλευτές όλου του φάσματος της Βουλής και πιστεύουμε ότι θα βρεθούν κι άλλοι αυτή τη στιγμή. Δεν θα την συνυπογράψουν διότι δεν μπορούν πια, αλλά θα την ψηφίσουν. Η ικανοποίησή μας είναι μεγάλη γιατί μετά από τόσα χρόνια προσπαθειών καταφέρνουμε να φτάσουμε έξω πια από την πόρτα και νομίζουμε ότι η πόρτα θα ανοίξει πλέον διότι από ό,τι βλέπουμε και από ένα γράμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο ήρθε στα χέρια μας την Τρίτη που μας πέρασε, σήμερα έχουμε Πέμπτη, Παρασκευή, μέσα εκεί γράφει ξεκάθαρα το Υπουργείο Περιβάλλοντος γιατί πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημά μας. Διότι καταρχήν είναι δίκαιο, διότι πρέπει όλοι να συμβάλλουμε στη φορολογία, σύμφωνα όμως με το δίκαιο που υπάρχει. Δηλαδή το άρθρο 24 του συντάγματος, παράγραφος 6, λέει καθαρά πώς μοιράζονται τα φορολογικά βάρη στους πολίτες. Και δεν μπορεί, ας πούμε, αυτή η περιοχή του κάμπου της Χίου να είναι μίνιμουμ κατάτμησης 8.000 μέτρα και να πληρώνει φόρους, είτε λέγονται ΤΑΚ είτε φόρους ακίνητης περιουσίας, για τη γη η οποία δεν έχει καμία άλλη χρήση παρά μόνον αγροτική χρήση. Αυτά λεπτομερώς αναφέρονται μέσα στο γράμμα το οποίο μας έχει στείλει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το οποίο στέλνει αυτή την επιστολή και προς το Υπουργείο Οικονομικών και προς το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων και στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου. Διότι αυτοί πλέον οι φορείς είναι υπεύθυνοι για τον κάμπο. Ναι, ήδη πρέπει να έχει παίξει ρόλο, διότι εμείς με το που το πήραμε στα χέρια μας, την ίδια ώρα ομολογουμένως, το πέρασα στον κύριο Μουσουρούλη και το πέρασα και στην κυρία Τσουρή που ήδη το είχε λάβει και οπωσδήποτε μέσα σε αυτό το γράμμα αναπτύσσεται ξεκάθαρα το γιατί πρέπει να μας στηρίξουν. Και πιθανώς έχει παίξει και κάποιο ρόλο. Βέβαια, εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι πολλούς μήνες τώρα ο κύριος Μουσουρούλης έχει καταθέσει πολλές επερωτήσεις. Έχουμε πάει μαζί του και με την κυρία Τσουρή όταν ήταν απλή βουλευτής στο Υπουργείο Οικονομικών, στον κύριο Πλασκοβίτη. Πήγε ο Σύλλογος, πήγε ο Δήμαρχος ο σημερινός. Εκείνα λιγάκι ξεχαστήκανε κατά κάποιο τρόπο. Αλλά με τη συνεχή ενόχληση προς τον κύριο Παπακοσταντίνου από τον κύριο Μουσουρούλη φτάσαμε στο σήμερα. Ελπίζομαι να ικανοποιηθεί το αίτημά μας και να είναι και μια αρχή για όλους μας που θέλουμε να ασχολούμαστε με συλλόγους και με όλα αυτά τα πράγματα, τα κοινά ας το πούμε έτσι, ότι μπορεί να τραβάει χρόνια μια ιστορία όταν όμως είναι δίκαιο το αίτημα και όταν υπάρχει θέληση ας πούμε να βρεθεί μια λύση, υπάρχει μια ελπίδα να βρεθεί.
Αυτό θα φανεί μέσα στις επόμενες ώρες.